Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας, εδώ στους 101,5. Ελάτε να πάμε να βρούμε τον κύριο Σόλωνα Μαυρίδη, ο οποίος είναι πίσω από ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που εξελίσσεται αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Κύριε Μαυρίδη, διοργανώνετε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην πόλη με πάρα πολλούς αθλητές και πάρα πολλούς καλεσμένους. Θέλετε να μιλήσουμε επί του θέματος, να μας πείτε τι γίνεται στην πόλη με το πινκ πονκ? Καταρχήν, καλημέρα σας κυρία Παντελακίδου και καλημέρα στους ακροατές της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τηλεφώνημα, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος του τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην Ορεστιάδα είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων Νεανίδων Παίδων Κορασίδων επί τραπέζιας αντισφαίρησης. Να το πω σε πιο απλά ελληνικά. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αφορά αθλητές ηλικίας κάτω των 19 ετών και κάτω των 15 ετών από όλες τις βαλκανικές χώρες στο πινκ-πονκ, όπως το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, και ποια είναι τα δεδομένα αυτής της διοργάνωσης, επειδή θέλετε να μάθετε? Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρνουά, 151 αθλητές από 11 βαλκανικές χώρες, 60 με 70 συνοδοί, όταν λέω συνοδούς εννοώ είτε προπονητές, είτε γονείς ίσως, προπονητές και αρχηγούς αποστολών, κυρίως αρχηγούς αποστολών και προπονητές, γιατί κάθε βαλκανική ομάδα έχει τουλάχιστον 4 προπονητές και ένα συνοδό. Δεν είμαι σε θέση ακριβώς να σας πω μόνο το νούμερο. Πολλούς γονείς και από τις βαλκανικές χώρες, ειδικά από αυτές που είναι κοντινές, σαν τη Βουλγαρία. Πολλούς, αρκετούς γονείς από Έλληνες οι οποίοι παίζουν στην εθνική ομάδα και φυσικά δεν είναι από εδώ, από την Ορεστιάδα, ας πούμε, οι γονείς των παιχτών που δεν είναι εδώ από την Ορεστιάδα, από εδώ από την Ορεστιάδα, με αποτέλεσμα να είμαι σε θέση να σας πω ότι περίπου 300 άτομα έχουν επισκεφτεί την πόλη μας για να συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι ένα τέλειο νέο. Αυτό να σας το πω λίγο σε πιο απλά ελληνικά. Τα απλά ελληνικά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τουλάχιστον 5 διανεκτερεύσεις. Έχει γίνει ένας σημαντικός κύκλος εργασιών στην πόλη μας, η οποία αφορά ξενοδοχεία, την υπηρεσία catering, η οποία προσφέρει τα γεύματα, την υπηρεσία catering λοιπόν που προσφέρει τα γεύματα. Ταυτόχρονα με ενοχλούν και κάποιοι για να τους δώσω κάποια της απαντήσης σε ερωτήματά τους. Σας βρίσκουμε εκεί. Απλά είμαι πάνω στη δουλειά τώρα. Λοιπόν, κάθετε. Προφανώς τα εστιατόρια τα οποία πηγαίνουν επίσημοι σε διάφορα εστιατόρια για να πάνε. Υπάρχει ένα σημαντικό σκηνικό, τα ταξί, τα πρακτορία, ας πούμε, τα λεωφορείων τα οποία μετακινούν τους αθλητές. Είναι ένας πολύ σημαντικός κύκλος εργασιών, ο οποίος αφορά ξένο χρήμα. Δεν είναι χρήμα από εδώ το οποίο το παίρνουμε από εμάς εδώ πέρα και το δίνουμε πάλι σε εμάς. Είναι ένα χρήμα που επιτέλους έρχεται από κάποιο άλλο μέρος. Και τι ωραία, τόσος κόσμος από τις 28. Εγώ θα σας αφήνω αυτό το κομμάτι της νεολαίας, η οποία έχει δώσει μια άλλη πνοή τουλάχιστον εδώ μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή είναι πραγματικά όμορφο να βλέπεις νεαρούς αθλητές και αθλήτες να αγωνίζονται, τα συναισθήματά τους, τις νίκες τους, τις ίδρες τους, το πρόσωπό τους. Αυτό ήταν κάτι που με συγκινώσε το περισσότερο από όλα στον αθλητισμό. Αλλά επειδή ίσως το πολύ τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει και σαν άθλημα, γιατί δεν είναι κανένα άθλημα ιδιαίτερης προβολής. Και εγώ αισθάνομαι υποχρεωμένος να πω πιο πολύ τα υπόλοιπα στοιχεία. Και να αφήνω την ουσία, η οποία είναι η χαρά του αθλητισμού. Που είναι το πρώτο ζητούμενο, ο αθλητισμός. Είναι το πρώτο ζητούμενο, σαν τα, βέβαια. Ωστόσο, έχει κατ' επέκταση αντίκτυπο και οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στην πόλη, έτσι δεν είναι? Αυτό λέω. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τόση ώρα. Είναι ότι κάποιες, να πω, τριψήφιο νούμερο σε χιλιάδες ευρώ, το οποίο έχει εισρεύσει αυτή τη στιγμή στην πόλη, έτσι. Και το οποίο δεν είναι χρήμα, είναι χρήμα απ' έξω. Γιατί κάθε αθλητής για να συμμετάσχει καταβάλει κάποιο ποσό και κάθε προπονητής για να συμμετάσχει καταβάλει κάποιο ποσό. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ένα πραγματικά αυτοχρηματοδοτούμενο πρωτάθλημα, το οποίο
γεμίζει χαρά την πόλη μας. Από τις 28 Ιουνίου, έτσι ξεκίνησε, μέχρι τις 2 Ιουλίου θα γίνει. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Κοιτάξτε, στις 27 Ιουνίου έγινε η τελετή έναρξης του πρωταθλήματος, την οποία την είχαμε ξέχωρα από το αγωνιστικό μέρος και από την Τετάρτη το πρωί ξεκινήσαν εδώ οι νεαροί αθλητές και αθλήτες να διαγωνίζονται. Πώς είναι ο κόσμος, έρχεται, συμμετέχει παιδιά, γονείς? Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα, επειδή έχουμε τη χαρά να είναι τρεις πρωταθλητές της πόλης μας, στις εθνικές ομάδες, έρχονται οι φίλοι τους, οι συμμαθητές τους, το οικογενειακό τους περιβάλλον για να τους ενισχύσει, να δουν, έρχονται τα παιδιά τα οποία έρχονται στο σωματείο για να προπονούνται, άνθρωποι που έχουν σχέση με το πινκ-πονκ, αλλά και αρκετοί περίεργοι που θέλουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς αυτό θέλαμε. Το ξέρουμε σαν άθλημα ότι δεν θα τραβήξει όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι σαν να προσπαθείς, ας πούμε, να βάλεις τον Έλληνα να δει rugby ή baseball. Ας πούμε, δεν ξέρει καν τους κανόνες. Έτσι. Είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι, κύριε Μαυρίδη, με το ping-pong έχουμε μια μικρή σχέση όλοι. Έτσι. Μικρή. Δεν είναι άγνωστο. Οι περισσότεροι, είτε από τα κατασκηνώσεις, είτε από τα κατηχητικά σχολεία εκεί και τις διάφορες υπηρεσιαστικές οργανώσεις που είχαν ένα τραπέζι, και κάπως όλοι έτσι ξεκινήσαμε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, το πινκ-πονκ σαν δημοφιλή αθλήματος, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λίστα, αν είναι το τέταρτο ή το πέμπτο, δηλαδή πόσο δημοφιλές είναι στον κόσμο. Ναι. Αλλά η δημοφιλία το αποδεικνύεται και όπου και να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, αν υπάρχει ένα τραπέζι πινκ-πονκ κάπου σε έναν εξωτερικό χώρο, θα δείτε τα παιδάκια περιμένουν σειρά για να παίξουν. Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, από το να πιάσω μια ρακέτα και να παίξω μέχρι που να γίνει να είμαι ένας κανονικός αθλητής, θέλει πραγματικά πολύ κόπο και πάρα πολύ δρότα. 300ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, κύριε Μαυρίδη. Κάθε χρόνο γίνεται αλλού? Κάθε χρόνο γίνεται αλλού. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς που γινόταν τα πιο προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αυτό το πρωτάθλημα είχε γίνει σε μια πόλη της Βουλγαρίας που λέγεται Αλμπένα, η οποία είναι κοντά στα σύνορα με την Ρουμανία, προς την Μαύρη Θάλασσα, αν το λέω καλά. Και στη Μαύρη Θάλασσα. Πάντως, γι' αυτό το πρωτάθλημα, για αυτή τη διεξαγωγή των αγώνων, πίσω από αυτήν τη διεξαγωγή είστε εσείς, κύριε Μαυρίδη, και νομίζω ότι έχετε το θαυμασμό και το σεβασμό και την εκτίμηση όλης της πόλης. Το άκουσα από παντού και γι' αυτό σας αναζήτησα επίμονα για να σας βρω. Νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε όλοι για αυτή τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος ξέρει εμένα, νομίζω ότι όλα τρέχουν από μένα. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι μια ομοσπονδία η οποία διοργανώνει το πρωτάθλημα. Ας πούμε ότι σαν αλλά συνδιοργανωτή σίγουρα είναι και ο Γυμναστικός Σύλλογος Φιλία Ορεστιάδες. Και στα χαρτιά και ουσιαστικά είμαστε συνδιοργανωτές με την ομοσπονδία. Και τέλος πάντων, μαζί διοργανώνουμε αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα. Πάντως, κύριε Μαυρίδη, θα σας πω κάτι. Θυμάμαι ότι ο γιος μου, όταν πήγαινε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, γίνονταν με τον Βασίλη τον Μπεζηριανίδη, αν θυμάμαι καλά. Κάποια... αυτό πάρα πολύ παλιά. Ναι, οπότε αυτά τα παιδιά... Να μην αποκαλύψω την ηλικία σας, δεν θέλω. Δεν με πειράζει, ξέρετε, όχι, γιατί είναι μεγάλο. Γιατί αν αρχίσουν να κάνουν προς αφαιρέσεις θα έχουν πρόβλημα. Είναι δεκαετία... Είναι δεκαετία του 90, αυτό που το είπα, για σωστά, ποιο πράγμα, σωστά. Γιατί δεν θυμάμαι σωστά ακριβή ημερομηνία, απλά σωστά σκέφτομαι πόσο θα χαρούν αυτοί οι άνθρωποι όταν θα ακούσουν ότι στην πόλη τους γίνεται ένα πρωτάθλημα πλέον βαλκανικό, και πόσο χαρά δίνει. Δεν ξέρω, δυσκολευτήκατε με τον κόσμο για να κοιμηθούν, βρήκατε... Κοιτάξτε, η όλη διοργάνωση έχει προγραμματιστεί εδώ και 8-9 μήνες, γιατί ξέραμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα αυτή την περίοδο και με τα ορέστια, με τα οποία υπήρχε μια συνεννόηση με το Δήμο Ορεστιάδας για το πότε θα γίνουν τα ορέστια, ώστε εμείς να πάμε λίγο μετά ή λίγο πριν, και βόλευε το λίγο μετά. Οπότε υπήρχε καταρχήν μια συνεννόηση με το Δήμο να μην συμπέσουν σαν εκδηλώσεις, γιατί προφανώς στα ορέστια θα υπήρχε και ο κόσμος απ' έξω, τα χορευτικά συγκροτήματα, οι τραγουδιστές κτλ. Τώρα, από εκεί και πέρα έγινε ένας προγραμματισμός εδώ και 8-9 μήνες που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Κλειστήκανε ό,τι διαθέσιμο δωμάτιο υπήρχε, το οποίο δωμάτιο ξενοδοχείο είχε έρθει μια επιτροπή
της Βαλκανικής Ένωσης και είχε εγκρίνει κάποια ξενοδοχεία για αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε υπήρχε ένας προγραμματισμός και μια προκράτηση δωματίων εδώ και 8 με 9 μήνες. Κάποιες προσφορές από τους ξενοδόχους κτλ. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε μια πόλη μικρή, η οποία το όριό της για τέτοιου είδους διοργανώσεις εμείς υπερβάλαμε αυτή τη στιγμή, υπερβάλαμε, αλλά δεν είναι πάνω από 220 με 250 άτομα. Πάντως και μπράβο για όλα αυτά. Πολύ σφιχτά. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται προγραμματισμένα. Επίσης θέλω να πω ότι λυπάμαι για τον οποιοδήποτε θέλησε να βρει δωμάτιο, είτε επειδή είχε κάπου κάποιο γάμο ή μια βάφτιση αυτό το Σάββατο, που δεν υπάρχει πουθενά δωμάτιο, δεν μπορεί να βρει σε Ακτίνα 50 χιλιόμετρο δωμάτιο. Συμβαίνουν και αυτά. Λυπάμαι πραγματικά, αλλά την άλλη φορά θα το προγραμματίσουν καλύτερα όλοι. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και πρωταθλήματα με γάμους. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό ο συνδυασμός. Ξέρουν και αυτοί που είναι να παντρευτούν, οπότε να κλείνουν τα δωμάτια λίγο πιο νωρίς. Κύριε Μαυρίδη, χαίρομαι για την κουβέντα. Χαίρομαι που φέρατε αυτό το πρωτάθλημα στην πόλη που διεξάγεται. Εύχομαι να γίνει κάτι σαν θεσμός, να γίνονται συνέχεια αγώνες, πινκ-πονγκ και να οριμάσει όλο αυτό στην κοινωνία. Να έρθουν όλοι να παρακολουθήσουν με τα παιδιά τους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αυτό θέλουμε, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να δούνε τι είναι αυτό το πράγμα, έστω 5 λεπτά. Να έρθουν, να δούνε και να φύγουν. Αν τους αρέσει κάτω και το βλέπουν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει. Σαν διοργάνωση θα τους αρέσει. Σίγουρα, σίγουρα, κύριε Μαυρίδη. Λοιπόν, θα ήταν παράληψη μόνο να μην ευχαριστήσω 2-3 ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ορεστιάδας, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, για την συνεργασία του για τη διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και ιδιαιτέρως τους αντιδημάρχους Καραγιάννη και Αρχοντίδη, που φρόντισαν ώστε το γήπεδο να ευπρεπιστεί, το κλειστό στάδιο να ευπρεπιστεί, γιατί είχε τα θεματάκια του αυτή τη στιγμή. Εντάξει, λίγο παλώθηκαν αυτά τα προβληματάκια, υπάρχουν βέβαια, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε πολύ ευπρεπή κατάσταση. Εκείνο που θέλω να ευχαριστήσω ακόμα πιο πολύ, όχι ακόμα πιο πολύ, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα είναι το φύλακα εδώ του κλειστού γυμναστηρίου, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει δοθεί ψυχή και σώμα σε αυτή τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, τον κύριο Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ξενοδόχους της περιοχής, όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαστήκαμε ως τώρα και πραγματικά όλους τους εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο. Και εμείς ευχαριστούμε όλους εσάς που φέρατε τόσο κόσμο στην πόλη και... Δεν τους έφερα μόνος μου. Μέσα σε εισαγωγικά φέρατε. Ωραία, ναι. Εντάξει. Εσείς είστε αντιπρόσωπος όλων, αντιπρόσωπος αυτής της επιτροπής. Είμαι δυστυχώς αυτός που φαίνεται το όνομά μου. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς τα πράγματα. Ωστόσο, έχετε ελάχιστο χρόνο αυτές τις μέρες και φαίνεται από το ότι σας αναζητούν όλοι. Αυτό συμβαίνει από το πρωί. Καλή μέρα είναι, αλλά εντάξει, θα λύνουμε τα θέματα. Ό,τι θέμα δημιουργείται, λύνεται αυτή τη στιγμή. Ως τώρα, βασικό πρόβλημα δεν έχουμε. Ψιλοπροβληματάκια τα οποία ήταν αναμενόμενα, τα οποία κάποιες φορές δεν είναι και αρμοδιότητα του ίδιου του πρωταθλήματος. Αλλά αν σου καλάσει, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο και είσαι από τη Μολδαβία, κάτι πρέπει να το βοηθήσει, ας πούμε. Καταλάβατε κάτι? Έτσι ακριβώς. Βόλτα στο κλειστό γυμναστήριο, λοιπόν, αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή για το 30ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, πινκ-πονγκ όπως λέμε, και ήταν ο Σόλων Μαυρίδη στην τηλεφωνική γραμμή, μας είπε όλα όσα αφορούν σε αυτό το πρωτάθλημα. Κύριε Μαυρίδη, πολλά ευχαριστώ για το χρόνο σας και πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν συνηθίζω να δίνω συνεντεύξεις, να ξέρετε, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου ούτε η προβολή ούτε η δημοσιότητα, καθόλου. Απλά αυτές τις μέρες αναγκαστικά και εγώ, ας πούμε, εργάζομαι για την προβολή του αθλήματος, γι' αυτό και σας δίνω αυτή τη συνέντευξη. Και πολύ καλά κάνετε. Το καλό πρέπει να μοιράζετε, όπως και τα νέα. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ευχαριστώ.